Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση στη λωρίδα της Γάζας, ερυπωμένη έπειτα από 7 και πλέον μήνες πολέμου, καθώς Παλαιστίνοι άμαχοι φεύγουν για να σωθούν, ειδικά από τη Ράφα, όπου η απειλή ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων μεγεθύνεται. Εν μέσω του πολέμου, ο οποίος διανύει την 221η ημέρα του, και έναυσμα το οποίο ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος σε νότιους τομείς της Ισραηλινής επικράτειας που εξαπέλυσε ο στρατιωτικός βραχίωνας του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, οι Ισραηλινοί τίμησαν χθες την ημέρα μνήμης των πεσόντων, των στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους μαχόμενοι και των θυμάτων επιθέσεων και εορτάζουν την 76η επέτειο της ίδρυσης του κράτους τους. Τις πρώτες πρωινές ώρες, αυτόπτες μάρτυρες και ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου έκαναν λόγο για αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε διάφορους τομείς της λωρίδας της Γάζας. Η Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία καταμέτρησε τουλάχιστον 8 νεκρούς, μόνο στον έναν από αυτούς που είχε στόχο ακίνητο στον καταβλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ στα κεντρικά. Βομβαρδίστηκαν επίσης για ακόμη μία μέρα τομείς της Ράφα στα νότια, στην οποία είχαν καταφύγει περίπου 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνοι για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες. Ωστόσο μέρος τους, 360.000 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερους υπολογισμούς του ΟΗΕ, πλέον εγκαταλείπει μαζικά την πόλη πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο. Με τα πόδια, με αυτοκίνητα, με όποιο μέσο βρήκαν, κάτοικοι συνέχιζαν χθες να φεύγουν από τη Ράφα αφού διέλυσαν τις σκηνές τους και μάζεψαν τα συνήθως λιγοστά υπάρχοντά τους. Άλλοι κάτοικοι που παραμένουν στη Ράφα είναι απελπισμένοι. «Από το πρωί ψάχνω ψωμί για να φάνε τα παιδιά μου», μάταια. «Τα παιδιά μου είναι στο δρόμο και δεν ξέρω πού να τα πάω. Η Ράφα έχει μετατραπεί σε πόλη φάντασμα», είπε ο Μουστάφα Ντίμπ. «Τα αρτοπία έχουν κλείσει, όλα τα καταστήματα έχουν κλείσει. Δεν έχουμε νερό, τρόφιμα, τίποτα», έλεγε ένας άλλος κάτοικος. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς που πήρε την εξουσία στη λωρίδα της Γάζας το 2007 και χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να εξαλειφθεί η Χαμάς, ο Νετανιάχου χαρακτηρίζει απαραίτητη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, που είναι κατά αυτόν το τελευταίο μεγάλο χειρό του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος, αψηφώντας τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για τον άμαχο πληθυσμό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.